Λοιπόν, επίσκεψη του Κομμουνιστικού Κόμματος στον καταβλισμό προσφύγων και μεταναστών στο Κουτσόχυρο, Παγκόσμια ημέρα πρόσφυγα σήμερα. Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρατε? Το μήνυμα που μεταφέραμε είναι ότι με αφορμή και με αυτήν την ημέρα, ότι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση, όχι με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να διασφαλίζονται και με μέρημνα, αποκλειστική μέρημνα του κράτους, θα λέγαμε, της κυβέρνησης συγκεκριμένα, να διασφαλίζονται όλοι εκείνοι οι όροι διαβίωσης κατά την παραμονή τους μέσα στη χώρα, να διασφαλίζονται όλες εκείνες οι διευκολύνσεις προκειμένου να επιταχύνεται η διαδικασία του ασύλου και όλων των διαδικαστικών ζητημάτων τα οποία απαιτούνται προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί, γιατί οι περισσότεροι ο σκοπός τους είναι τέλος πάντων να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Όλα αυτά τα θέσαμε εδώ και στο διοικητή. Έγινε μια ενημέρωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση στη συγκεκριμένη δομή, που δείχνουν και επιβεβαιώνει ότι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όχι μόνο δεν μειώνεται, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζονται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αντίστοιχα από τις κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά ένα πρόβλημα το οποίο ακριβώς λόγω αυτών των επιλογών θα οξύνεται παραπέρα, και άρα λοιπόν τέτοιου είδους φαινόμενα όπως ζούμε σήμερα και εδώ και διαπιστώνουμε λοιπόν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να διευρύνονται. Αυτό είναι το συμπέρασμα, και άρα λοιπόν από τη δική μας την πλευρά ως κόμμα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να οργανώνουμε τον αγώνα μαζί και με τους πρόσφυγες και μετανάστες εδώ της χώρας μας, απαιτώντας ας πούμε ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινους όρους ας πούμε διαβίωσης, έτσι, και συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια που αυτοί παραβρίσκονται εδώ στη χώρα μας.